ξεχύλισε η οργή, η αγανάκτηση και η απογοήτευση των κατοίκων του Σταυρακίου και των Μαρμάρων για την τραγική κατάσταση στο οδικό δίκτυο που οδηγεί στις δύο τοπικές κοινότητες, όπου εκτελούνται εδώ και μήνες εργασίες διαμόρφωσης του κυκλικού κόμβου και έργα αποχέτευσης. Όλα όμως έχουν μείνει στη μέση. Η κεντρική οδός του Σταυρακίου που οδηγεί από τη Βλαχόστρατα προς το κέντρο του χωριού και προς τις εργατικές κατοικίες, όπως και οι κάθετες οδοί, έχουν μετατραπεί σε βομβαρδισμένους δρόμους, με τα συνεργεία να έχουν εξαφανιστεί. Ένας από τους λόγους βέβαια είναι οι καλοκαιρινές άδειες σε όλες τις κατασκευαστικές εταιρείες από τις 10 Αυγούστου και έπειτα. Όμως πολλά από τα έργα θα έπρεπε ήδη να έχουν ολοκληρωθεί πολύ πριν τον Αύγουστο. Εκτός φυσικά από τη σκόνη που είναι καθημερινό σύντροφος των κατοίκων, τεράστια είναι η επικινδυνότητα για τους οδηγούς των οχημάτων και πολλές οι ζημιές που υφίστανται στα οχήματά τους. Αρκετοί εξ αυτών μίλησαν στο φακό του ITV εκφράζοντας την απογοήτευσή τους για την αντιμετώπιση που την χάνουν από τον Δήμο Ιωαννιτών και από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει την κατασκευή, σημαντικών έργων υποδομής για την περιοχή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Είναι καταρχάς πολύς ο καιρός που είμαστε με αυτούς τους δρόμους, λακκούβες, όπως βλέπετε χαλίκια. Ο μισός ο δρόμος έχει νερά, ο άλλος μισός ο δρόμος έχει λάσπες. Δεν ξέρω πότε θα φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ στο Σταυράκι έχουμε και άλλο θέμα. Έχουμε, οι δρόμοι γενικότερα εδώ πέρα είναι στενοί γιατί είναι χωριό. Είναι ένας δρόμος που είναι διπλής κατευθύνσεως και κυκλοφορούν αυτοκίνητα και λεωφορεία. Και παρκάρουν. Και παρκάρουν κιόλας. Όταν δηλαδή σε αυτούς τους δρόμους έρχεται λεωφορείο είτε από τη μια κατεύθυνση είτε από την άλλη, αυτός που είναι στην αντίθετη κατεύθυνση πρέπει να κάνει όπιστε. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Σχολείο έχουμε εδώ πέρα. Έρχεται το λεωφορείο, πρέπει να φύγουν πίσω όλα τα αυτοκίνητα. Δηλαδή είναι, δεν ξέρω, είναι τραγική κατάσταση εδώ πέρα. Μερινά υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα, όντως. Υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει, είναι πολύ καιρό τώρα, δεν είναι, είναι πάνω από 3 μήνες σίγουρα. Και μπαίνουμε και στο φθινόπωρο. Μπαίνουμε και στο φθινόπωρο και προχθές έβρεξε και το πρόβλημα είχε γίνει και μεγαλύτερο. Και δεν είναι ο μόνος δρόμος, είναι όλοι οι δρόμοι είναι κλειστοί. Δεν είναι και διπλανοί δρόμοι. Δεν βλέπω να ολοκληρώνει το έργο. Ούτε αυτό, αλλά βλέπουμε και ο κόμβος δεν έχει παραδοθεί ακόμα, έτσι. Ούτε ο κόμβος ούτε οι άλλοι δρόμοι δίπλα σου λέω. Δεν έχεις από πού να περάσεις. Αναγκαστικά θα έρθεις από εδώ. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πού να διαμαρτυρηθούμε. Έχει εδώ μήνες. Αυτός είναι κεντρικός δρόμος. Ο άλλος εκεί πέρα με την ταβέρνα, ο άνθρωπος καταβρέχει όλη μέρα για να μην πάνε σκόνες μέσα. Τι να σου πω. Λυπάμαι για την κατάντια του Δήμου ή του εργολάβου. Ανοίγει ένα έργο και τα αφήνει οι μητέλες. Ορίστε. Και έχει μήνες. Είναι πολύ πριν το καλοκαίρι που ξεκίνησαν τα έργα. Ναι, από την άνοιξη. Ξεκίνησε και έχουμε αυτό το χάλι. Και δεν υπάρχουν κι άλλες εναλλακτικές. Δηλαδή και όλες οι κάθετες στην ίδια κατάσταση. Από εκεί είναι χειρότερα από εκεί. Εντάξει, τι να πω τώρα. Τι να πω. Το Νοέμβριο είναι έτσι εδώ πέρα. Τα έχουν σκάψει, τα έχουν εγκαταλείψει και τι γίνεται. Δηλαδή δεν τρέπονται λίγο οι επαγγελματίες εδώ, τι θα κάνουν. Ένα χωριό ολόκληρο που ταλαιπωρείται. Κρίμα είναι. Μόνο το κέντρο της πόλης δηλαδή είναι, μόνο το ιστορικό κέντρο είναι. Πέραν τούτου δεν υπάρχουν Γιάννενα. Έχετε πάει καθόλου στη Βλαχόστρατα να δείτε τι γίνεται. Ένα ζευγάρι αμορτισέρ κάθε μήνα θέλουν. Λίγο άσφαλτο, ντροπή δεν είναι. Λίγο άσφαλτο δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Το Ιωάννινα TV επικοινώνησε με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας που τόνισε ότι και ο ίδιος έχει την ενημέρωση από την ανάδοχο εταιρεία ότι το αργότερο εντός του πρώτου 15ου ημέρου του Σεπτεμβρίου θα έχει πέσει ασφαλτοτάπητας και θα έχουν αποκατασταθεί όλες οι τομές και λακκούβες στους δρόμους του Σταυρακίου. Εκτός από το έργο για το δίκτυο αποχέτευσης που είναι εξαιρετικά σημαντικό σε εξέλιξη για πολλούς περισσότερους μήνες μάλιστα, αλλά με παρόμοια προς το παρόν κατάληξη βρίσκεται το έργο για την κατασκευή του κυκλικού κόμβου. Αφού χρειάστηκε να περάσουν 2 και πλέον μήνες για να υπάρξει συνεννόηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, της αναδόχου εταιρείας και του ΔΔΕ για τη μετακίνηση μιας κολόνας ρεύματος, οι εργασίες σταμάτησαν πριν από 1,5 περίπου μήνα αφού πρώτα έπεσε μια λεπτή στρώση ασφάλτου.